καθοριστικός παράγοντας για την τόνωση της κίνησης στην αγορά της Θράκης εν ώψη και του Πάσχα. Είναι ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σημειώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος χαρακτηρίζει αυτή τη χρονιά τη χειρότερη από την έναρξη των μνημονίων. Αναφορικά με την κίνηση, με τις πωλήσεις, οι οποίες γενικότερα με το οικονομικό περιβάλλον σε επίπεδο Θράκης, νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά. Πιθανόν είναι το βιώνουμε ένα σε επίπεδο επιχειρηματικότητας το χειρότερο έτος από την έναρξη της ύφεσης και της επιβολής των μνημονίων. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε δύο σχεδόν νεκρούς μήνες και έναν ακόμη άσχημο Γενάρης Λεβάρης, αλλά και ακόμη και ο Μάρτης δεν πήγε καθόλου καλά. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μιλάμε για πασχαλινή αγορά, συνήθως τέτοια περίοδο δίναμε έτσι τα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν κλείσει η αξιολόγηση και δεν επιτευχθεί ένα μίνιμουμ οικονομικής σταθερότητας και ομαλότητας στη χώρα, ώστε τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρηματίες να νιώσουν ασφαλείς, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ποτέ σε κίνηση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια εποχή στην οποία πραγματοποιούνται παραδοσιακά αγορές, κυρίως δώρα αυτή την περίοδο. Υπάρχουν και τα εποχιακά τα οποία βγαίνουν σιγά σιγά. Αλλά σας λέω, ο σημαντικός παράγοντας εκείνο το καθοριστικό κριτήριο για την βελτίωση της κίνησης στα καταστήματα, αλλά και γενικότερα της βελτίωσης της τοπικής οικονομίας, είναι η λήξη της αξιολόγησης, η επιτυχής μάλλον αξιολόγηση, έτσι ώστε να υπάρξει αυτό το μήνυμα σταθερότητας. Και φαντάζομαι ότι και οι επόμενοι μήνες θα είναι εξίσου δύσκολοι και μετά τις γιορτές του Πάσχα, έτσι. Όπως σε όλους, όχι μόνο στον κλάδο του εμπορίου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ζούμε σε επανάληψη το 2015, χωρίς να επιθυμώ να κάνω πολιτικό σχόλιο, αλλά φτάνουμε σε σημείο, γιατί και χρονικά αρχίζουν να πλησιάζουν πολύ αυτά που ζήσαμε, τα πολύ άσχημα που ζήσαμε πέρυσι, και είναι κάτι που τουλάχιστον εμένα προσωπικά με τρομάζει ιδιαίτερα. Προφανώς βρισκόμαστε σε μια δεινή οικονομική κατάσταση, όχι μόνο επιχειρηματίες, όπως πολύ σωστά είπατε, το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, και νομίζω ότι θα πρέπει να η κυβέρνηση πλέον θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να εξασφαλίσει αυτήν τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι συμφέρον σε όλους και νομίζω θα είναι και η απαρχή, αν θέλετε, και μιας ίσως ισχνής οικονομικής ανάτασης. Γεγονός είναι πως η κατάσταση αναμονής αντανακλά στην αγοραστική κίνηση, αφού οι περισσότεροι καταναλωτές βιώνουν ένα κλίμα ανασφάλειας που αντανακλά φυσικά και στους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν μια ακόμη λεγόμενη καλή περίοδο.